Νέα ένταση στις σχέσεις Λονδίνου-Βρυξελών πυροδοτεί η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να απαλλαγεί από μέρη της συμφωνίας που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 μετά τον Brexit. Αυτό που επιδιώκει είναι να αλλάξει το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας για να διευκολύνει, όπως υποστηρίζει, τη ροή αγαθών από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Παραμένουμε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προτιμούσα να το επιτύχω αυτό με μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να αλλάξει το πρωτόκολλο που προκαλεί αυτά τα προβλήματα στο εμπόριο, στο φορολογικό και ευρύτερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρο Σεφκοβιτς, λέει ότι η κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η επαναδιαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου δεν είναι ρεαλιστική. Δεν έχει βρεθεί βιώσιμη εναλλακτική λύση σε αυτή τη λεπτή, μακροχρόνια διαπραγματευόμενη ισορροπία. Οποιασδήποτε περαιτέρω διαπραγματεύσεις θα επιφέρουν περισσότερη νομική αβεβαιότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας. Γι' αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επαναδιαπραγματευτεί το πρωτόκολλο. Και ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας όμως εξέφρασε επίσης ανησυχίες. Δεν δεχόμαστε την παρουσίαση της Βρετανικής κυβέρνησης και ορισμένων υπουργών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άκαμπτη τον τελευταίο χρόνο στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων σε ζητήματα γύρω από τη λειτουργία του πρωτοκόλλου. Ως μέρος της συμφωνίας, η Βόρεια Ιρλανδία παρέμεινε στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διατηρήσει ανοιχτά σύνορα με την Ιρλανδία, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν το κλειδί για την Ειρηνευτική Συμφωνία του 1998. Ωστόσο, αυτό έχει οδηγήσει σε τελωνιακούς ελέγχους σε εμπορεύματα που μετακινούνται από τη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία.